Ο George Clooney ανέβηκε στην κορυφή της ετήσιας λίστας του Forbes με τους καλύτερα αμοιβόμενους ηθοποιούς στον κόσμο, κυρίως χάρη στην πώληση της εταιρείας τεκίλας που είχε. Ο 57χρονος Clooney κέρδισε περίπου 239 εκατομμύρια δολάρια μεταξύ του Ιουνίου του 2017 και του Ιουνίου του 2018, που είναι τα υψηλότερα έσοδα που είχε ποτέ στα 35 έτη σταδιοδρομίας του, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, σύμφωνα με το Forbes. Ο Clooney, ο οποίος δεν έχει πρωταγωνιστήσει σε ταινία του Hollywood από το 2016 και το Παιχνίδι του Χρήματος, πούλησε την εταιρεία παραγωγής τεκίλας, την οποία είχε συνιδρύσει στην βρετανική εταιρεία Ινοπνευματοδών Diageo τον Ιούνιο του 2017. Το 2013 ο Clooney ίδρυσε την Casamigos με τους Randy Gerber και τον Mike Meldeman, αρχικά ως τρόπο να προμηθεύονται το αγαπημένο τους ποτό. Πέρυσι η βρετανική πολυεθνική Diageo αγόρασε το εμπορικό σήμα σε μια συμφωνία αξίας ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων. Αν μας ρωτούσατε πριν από 4 χρόνια αν θα είχαμε μια εταιρεία δισεκατομμυρίων δολαρίων, η απάντηση θα ήταν όχι, είπε ο Clooney όταν ανακοινώθηκε η συμφωνία. Ο Clooney είναι και το πρόσωπο παγκοσμίως καφέ Nespresso.